ξεματαδό. Αμαριλή στο Ματαδό, τέλειο τραγούδι, ένα χειροκρότημα στην Αμαριλίδα. Φιλιά ρε κορίτσι μου, την αγαπώ την Αμαριλίδα. Ω, ω, ω. Δεν είμαι, είμαι 42. Όχι, είμαι 22. Βερβερίτσα για πρώτο ραντεβού, λέει. Φυσικά και λέει. Από 28 του μηνός, μην βγείτε ακόμα, κράτα το. Πλάκα πλάκα, το θέατρο ή το σινεμά μπορεί να είναι ένα ωραίο πρώτο ραντεβού. Θα μου πεις, θα καταλάβω και τίποτα. Όχι, αλλά όση ώρα θες να σπάσει ο πάγος, παρακολουθήστε το που βλέπεις, διαλέξτε και μια παράσταση που δεν είναι πολύ καλή. Όχι τη Βερβερίτσα. Οπότε μπορείτε και στα μισά τύπου, σ' αρέσει, όχι τέλεια. Χαμογελάκι, σπάει ο πάγος, βγαίνετε, πίνετε. Ναι. Θα το πω. Μούτσι, σως. Είμαι 26 και με θέλει ο θείος της κολλητής μου που είναι 53. Τι να κάνω. Τώρα ακούστε λίγο. Ακούμε το 26 με το 53 που κάνει στην αρχή ένα. Αλλά άμα είναι 53 σαν τον Γιώργο τον Κλούνεϊ, γιατί η κοπέλα. Και επίσης υπάρχουν νεαρές κοπέλες και αγόρια που κάπως δεν θέλουν να κάνουν και αυτό το γιόλο. Θέλουν πιο. Θέλουμε φωτογραφία του θείου με μαγιό. Στείλε το θείο. Από το πουθενά. Του έστειλα χρόνια πολλά και δεν απάντησε. Του χάραξα τα χρόνια πολλά στο αυτοκίνητο. Και δεν θα χρειαστεί να πάρεις και του χρόνου, θα το θυμάται. Πιά τα κάγκελα όλοι, Έφυγε και πήγα με ένα φίλο του, εντάξει, ομολογώ, πολύ καλύτερος ο φίλος, αλλά μου λέει, τι λέει ρε. Αυτός έφυγε, για κάποια δουλειά ο καημένος. Αυτή πήγε με ένα φίλο, εντάξει, φίλος πολύ καλύτερος, εντάξει, το ομολογεί, αλλά της λείπει αυτός που έφυγε. Κάνε ένα κρύο μπάνιο και μετά ένα κρύο μπάνιο. Τώρα εδώ πιστεύω ότι πια αγγίζουμε τα διλήμματα της Κατ Κεν. Θα προσπαθήσω, αλλά εδώ μη σου πω ότι είμαστε στο κουσκούς τη δεύτερη χρονιά. Μου αρέσει ο αδερφός του αγοριού μου. Τι να κάνω, Μούτσι, help. Δεν υπάρχει. Ποιο και τους δύο, παιδιά, και φωνά. Και τους δύο! Έλα, ρε! Τίποτα. Τώρα... Αν με ρωτάς, ρώταμε, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις από αυτή την οικογένεια γενικά. Γιατί και τώρα να κρατηθεί... Θα κρατηθεί τώρα. Έρχεται ένα Χριστούγεννο. Να οι αγκαλιές, να τα φιλιά, να οι ευχές. Έρχεται πρωτοχρονιά. Θα έρθει και ο Γκιόνης. Φεύγα να σωθείς. Ρε παιδί μου, δεν είμαστε... Όχι, όχι, δεν είναι κανονικός κόσμος με τα προβλήματα. Αυτοί είναι οι τηλεθεατές, το καλό μεσημεράκι! Με χώρισε μετά από έναν χρόνο γιατί λέει δεν πάει άλλο. Να του τα κόψω, Νικόλα μου. Συγγνώμη, παιδιά. Κι άμα του τα κόψει, δεν θα την παρατήσει. Τι θα κάνει, θα τα βάλει μπρελόκ. Ας τον αναφύγει. Διώξ' τον εσύ πρώτη. Είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα αυτό. Θέλω να είστε πολύ σοβαροί στην αντιμετώπιση του. Όχι, είναι αλήθεια ένα ερώτημα. Σοβαρή παιδιά, το είπε ο Στέλιος. Άρα κανείς. Μόνο το σεξ φτάνει. Ακούστε λίγο. Μόνο το σεξ... Μόνο το σεξ φτάνει, άμα είναι μόνο για σεξ. Φυσικά και είναι αυτό μόνο, όχι φτάνει. Άμα θες να κάνεις και μία σχέση, μετά θα κοιτάς τα ντουβάρια. Μα και φάει η άλλη, άμα τρώει, και αυτό μια χαρά. Δεν θέλει να τα αλλάξει κουβέντα, να του πει το άλλο καλημέρα και να κάνει ωραία είμαστε. Όχι, μόνο το σεξ δεν φτάνει, έλα. Τι έφτασα να διαβάζω, Παναγία μου κι εγώ. Μούτσι, μου αρέσει, αλλά έχει το ίδιο αμάξι με τον πρώην μου και φρικάρω. Τι να κάνω, σπάστου το. Σπάστου το να πάρει καινούριο, ναι ρε, σπάστο. Σπάστο, γιορτές είναι, ας πάρει ένα άλλο. Πόσο κάνει, ας το πάρει με λύζι. Όπα, θα γίνει χαμός. Θα βρω τα στοιχεία σου. Είδα το πρωί την Αγγελική στο Γρηγόρη. Καλά, από κοντά είναι πιο όμορφη.
Όχι, 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 μην κατέβεις. Θα έρχεσαι με φυσούνα από το σπίτι σου στο γραφείο. Δεν θα σε βλέπει κανείς. Τέλος. Τέλος. Να φτάρε. Τι να φτάρε. Είπαμε, σ' αφήνω να πηγαίνεις μέχρι... Ηρέμησε, Νικόλα, μου είσαι και σε δύσκολη ηλικία. Εσύ δεν θα έπρεπε να το λες αυτό. Δεν πειράζει, Αγγελικούλα μου. Βία μέχρι το σπίτι σου σ' αφήνω, να πας στον άνθρωπο και στο παιδί σου. Τίποτα άλλο. Πάω σε άλλο πρόβλημα, Λουνού, γιατί δεν το αντιμετωπίζω από το δικό μου. Ήταν δικό μου, το έστειλα εγώ, θα σε σπάσω το ξύλο. Χωρίσαμε. Οκ, σημαίνει. Εκείνος κάνει τη ζωή του, αλλά εγώ τον αγαπώ ακόμα και μου λείπει. Άρα, ρε παιδιά, άρα δεν χωρίσατε, σε χώρισε. Μη φοβάστε να το πείτε. Χώρισε τον τώρα κι εσύ και θα είσαι μια χαρά. Μην κολλάτε. Ωραία. Εδώ οι συμμαθητές μου από το ΓΑΜΑ 4. Πρόκαλο! Τους Αλκατράς μετά τα live να μας μοιράζουν χαρτάκια με τα τηλέφωνά τους. Με τις υγείες σας. Εντάξει. Σαν οικολόγοι είμαστε εναντίον. Ωραία, γράψτε το τατουάζ στο κεφάλι σας. Να το βλέπει εγώ ο κόσμος. Εγώ δεν θυμάμαι και το τηλέφωνο μου. Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, γιατί τα προκαλείτε. Θυμάμαι εγώ το άντρε. Αρχικά τα φιλιά μου στην πόλη μου. Σαλονίκη, στείλε το Μάριο από εδώ να μάθει πως γίνεται το καλό μεσημεράκι στη Θεσσαλονίκη. Μάριε! Μάριε, πάρε το χρόνο σου, θα τελειώσουμε 7 σήμερα. Μάριε, καλησπέρα αρχικά, Μάριε. Θεσσαλονίκη έχεις πάει ποτέ? Έχεις μείνει? Ένα βράδυ. Ένα βράδυ! Πολύ, ένα βράδυ. Άρα τώρα που θα σε στείλω giveaway για ένα μήνα, πιστεύεις καλύτερα? Είσαι έτοιμος? Κάτσε, το σκέφτεται πρώτα. Θα πας Θεσσαλονίκη ή άδικα κλαίνε? Μπορεί. Ο Μάριος, τι φας. Όχι, μα είναι και όλα ότι... Όλα ύποπτα. Μπορεί. Θα πας ένα βράδυ. Όλα με ένα υπονοούμενο να καθόμαστε να φάμε τα νιάτα μας. Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Μάριος, ετοιμαστείτε. Το κάνω μακέτο. Πάει. Μουτσί, είμαι ωραίο παιδί. Αλλά δεν βρίσκω κοπέλα για καλό μεσημεράκι. Τι κάνω λάθος? Κάνεις λάθος ότι ψάχνεις κοπέλα για καλό μεσημεράκι. Ψάξε μία κοπέλα και θα δεις. Αν ψάχνει... Θα μιλήσει ο Πέτρος. Όπα, θα μιλήσει σε αυτό το κομμάτι ο Πέτρος και δεν ξέρουμε και το λόγο. Πέτρο, κάνει λάθος. Πες, πρόσεξε. Το εμότικο με το φωτοστέφανο μετά. Awkward. Πολύ ωραία. Η δροσιά έρχεται από την Πάτρα με το όνομα Πέτρος. Μας κρύωσε την ψυχή μας, την κρύωσε. Πω, Παναγία μου. Το αγόρι μου έχει σχέση 6 χρόνια. Εγώ τελείωσα αυτό. Πάει το... Τι μπράβο, ρε. Το αγόρι μου έχει σχέση 6 χρόνια. Συγκατοικούν και δεν μου είπε καληνύχτα. Χωρίζω. Τι αλήθεια είναι αυτό? Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Αυτή τώρα τα έχει με κάποιον ο οποίος έχει 6 χρόνια σχέση που συγκατοικεί και δεν της έστειλε καληνύχτα και μας ρωτάει να το χωρίσει. Αν μπορούσα να σου πετάξω το iPad στο κεφάλι, αν να χαθείς τσούχτρα! Άλλο ένα. Α, δεν ξέρω. Άλλο ένα. Νίκο, άκου τώρα στεναχώρια. Νίκο, τον θέλω, αλλά φοράει 42 νούμερο παπούτσι. Από εδώ. Είναι μικράο. Ρε, πάρ τον τώρα και παράτα μας. Α, σοβαρό. Όχι, σοβαρό. Το εννοώ. Δεν με πιστεύετε πια, αλλά το εννοώ. Όχι, είναι σοβαρό. Είδα το αγόρι της κολλητής μου να φιλιέται με άλλη. Τι να κάνω, να της το πω? Αυτό καταλαβαίνετε ότι... Κάτσε, ρε.
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Μπείτε στη... Άιντε ρε, μπείτε στη θέση της κοπέλας που δεν έχει ιδέα τι κάνει το αγόρι της. Να βγάλει φωτογραφία και να της τη δείξει, ναι, το δέχομαι. Τράβα βίντεο. Πολύ ωραίο μήνυμα. Μου είπε πως όταν ξεκινήσει η Βερβερίτσα θα μου κάνει δώρο τα εισιτήρια. Τον παντρεύομαι. Φυσικά και τον παντρεύομαι. Να πάω.